Και για να δούμε τι έχουμε εδώ. Βρισκόμαστε στον Ισθμό της Κορίνθου, δίπλα στο συνεδριακό. Εδώ βλέπουμε την περίφραξη και πάμε να δούμε τα σκουπίδια. Έχουν κάνει ένα τεράστιο σκουπιδότοπο. Βλέπουμε εδώ αυτό το τεράστιο χωράφι, έχουν βάλει και περίφραξη όπως είπαμε. Του Δήμου είναι. Και εδώ στο πράσινο δίπλα έχουμε στρώματα, παπλώματα, πλαστικά. Αλλά θα έρθουν σε μένα και σε σένα να μας κάνουν μήνυση, λέει, γιατί τα χωράφια μας είναι ακαθάριστα. Αλήθεια, και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Εδώ χαρτόνια, εδώ δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Άμα είναι του Δήμου δεν υπάρχει. Από εκεί γεμάτο είναι. Εδώ είναι κλαδιά και τέτοια που έχουν, λέει, ένα μηχάνημα και θα τα λιώσουν. Εντάξει, μακάρι. Και μακάρι να το καθαρίσουν, εγώ δεν λέω. Αλλά το θέμα εδώ είναι ότι είναι έτοιμη η εστία, θα μου πεις. Τώρα εδώ και τι να κάψει δίπλα στον Ισθμό μας. Πάει μέχρι πέρα τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Τι να κάψεις εδώ τώρα. Να και τα μαθηματικά. Για την εκπαίδευση των νεοσκλάβων. Σου λέει, εντάξει, θα τη σβήσουμε. Να καούνε και 20 δέντρα εδώ, τι να βάλει. Ανεμογεννήτρες δεν μπορεί να βάλει κανένας. Μπορεί να βάλει όμως ηλιακά πάνελ. Μπορεί να μην βάλει και τίποτα. Δεν λέω. Απλά λέω ότι είναι επικίνδυνο να πάρει φωτιά. Πάει μέχρι κάτω κάτω, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Έρχονται η βρωμά και ανοίγουν παίρνουν τα στρώματα για να πάρουν τα ελαττήρια από μέσα. Αλλά γενικά εδώ ο Δήμος Λουτρακίου, Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, πρέπει κάτι να κάνει. Πάντως είναι από πέρσι, το έχουμε ξαναβγάλει σε βίντεο στο YouTube. Δεν συμμορφωθήκανε. Μακάρι να κάνουν κάτι. Αν και δεν το βλέπω. Μια χαρά σκουπιδότοπος έχει γίνει. Απλά μην έρθει κανένας δήμος και σου πει, έχεις το χωράφι σου ακαθάριστο, φάει πρόστιμο. Να με, κάτσε να σου ρίξω κι εγώ ένα πρόστιμο. Πρέπει να φας κι εσύ. Αλλά όχι να το πληρώσω εγώ. Μέσα από τα δημοτικά τέλη. Να το πληρώσω κάθε δήμαρχος. Να δούμε μετά πόσο ωραία είναι τα πράγματα.